4.30 το μεσημέρι, ξεκινάει στις 1 το μεσημέρι. Και ο Γιώργος Παπαδόπουλος είναι και σήμερα στην περιγραφή του αγώνα, ενώ στην τεχνική επιμέλεια είναι ο συνάδελφος ο Δημήτρης ο Διαμαντόπουλος. Με μια αγκαλιά λουλούδι. Να περάσουμε γρήγορα. Έχουμε ένα μακρινό σουτ που επιχειρείται από έναν παίκτη Ζακίδη, συγκεκριμένα τον Παραστατίδη, βλέποντας τον Καβουρά εκτός θέσης. Όμως ευτυχώς χωρίς κατάληξη για την ομάδα της Ζακίνθου. Και να περάσουμε γρήγορα στις συνθέσεις των δύο ομάδων. Ο Ηλιακός Λέχινον έχει κατέβει με τους Καβουρά με το νούμερο 1, Μουσερίς με το 2, Κωστόπλος με το 3, ο Μπίκος με το 4, ο Χρήστος Κράκαρης με το 5. Που είναι και ο αρχηγός, ο Τσαντίλης με το 6, ο Δήμος Αυστόπλος με το 7, ο Σπύρος Αντωνόπλος με το 8, ο Λούρμπας με το 9, ο Παπτσής με το 10 και ο Κλάδης με το 11. Ενώ όσον αφορά τους αναπληρωματικούς που βρίσκονται στον πάγκο για λογαριασμό του Δημήτρη Κουρή, είναι με το 12 ο Καλάδης, με το 13 ο Αλεξανδρίδης, με το 14 ο Δαβουλής, με το 15 ο Κουκουρίς ο αναπληρωματικός γκολκίπερ, με το 16 ο Ντούφας, με το 17 ο Μεγάλος Αδωνάης ο Κράγκαρης και με το 18 ο Κανέλος. Ένα αναγνωριστικό πρώτο αναγνωριστικό ξεκίνημα. Ένα πλάγιο τώρα που εκτελεί ο Ηλιακός Λεχινών με τον Μπίκο. Και ο Μπίκος αλλάζει με τον Παπουτσί. Ο Μπίκος και πάλι ψάχνει για τον Κλάδη. Όμως έρχεται γρήγορα ο αρχηγός της ομάδας Ζακίνθου και κόβει. Και να περάσουμε γρήγορα στις συνθέσεις, στις σύνθεσεις της ομάδας της Ζακίνθου. Φίλοι μου, με το 15 είναι ο γκολκίπερ Μιλωνάς. Με το 6 ο Κουρετζής. Με το 20 ο Φυτόπλος. Με το 11 ο Βυθούλκας. Με το 13 ο Μπιάζης. Με το 14 ο Σταμύρης. Με το 22 ο Κομιώτης, με το 8 ο Κωστάκης, με το 4 ο Χαριάτης, με το 9 ο Παραστατίδης και με το 19 ο Μαρούδας. Ενώ τώρα έχουμε μια σέντρα σουτ μέσα στην περιοχή για λογαριασμό της ομάδας της Ζακίνθου που επιχειρείται από το Φυτόπλο και έχουμε τον Μπίκο να παραχωρεί ένα κόρνερ για λογαριασμό των Ζακινθινών που τρέχει να εκτελέσει με το νούμερο 22 ο Κομιώτης. Στον πάγο για την ομάδα του Αλέκου Παπαγεωργίου βρίσκονται με το 12 ο Κακολύρης, με το 16 ο Κλάδης, με το 24 ο Κωστής, με το 1 ο Πλαρινός, με το 2 ο Βασίλης ο Μπιάζης και με το 21 ο Κρεζίας. Έχουμε τώρα το κόρνερ να εκτελείται εκεί. Είτε να μελέσει την περιοχή για λογαριασμό των Ζακινθινών, οι οποίοι στεναλέγχουν την μπάλα με τον Παραστατίδη. Βγάζει μια σέντρα σου τον Παραστατίδη, όμως κόβει γρήγορα ο Χρήστος ο Κράκαρης. Τροφοδοτεί τον Σπύρο τον Αντωνόπλο. Αυτός μαρκάρεται από τον Κουρετζή. Ελέγχει όμως την μπάλα ο Σπύρος Αντωνόπλος. Τροφοδοτεί τον Μπίκο. Ο Μπίκος προλαβαίνει, ξαναγυρίζει εκεί για τον Σπύρο τον Αντωνόπλο. Ο τελευταίος αλλάζει και πάλι για τον Μπίκο εδώ μπροστά μας και ο Μπίκος ψάχνει τον Μιχάλη τον Παπουτσί. Ένα παιχνίδι το οποίο ξεκίνησε πολύ, θα έλεγα, με πολύ δυνατό ρυθμό σε αυτά τα πρώτα 4 λεπτά που οδεύουμε. Ενώ να πούμε κυρίες και κύριοι, διετής σημερινής αναμέτρησης είναι η κυρία Κυρίου από το σύνδεσμο Αρκαδίας. Πρώτος βοηθός ο κύριος Αγγελάκος, δεύτερος βοηθός ο κύριος Μπαμπάς επίσης από το σύνδεσμο Αρκαδίας. Αυτά τα πρώτα στοιχεία εδώ από το δημοτικό γήπεδο της Γαστούνης σε αυτόν τον αγώνα του Κυπέλλου Ελλάδος και έχουμε ένα offside τώρα που υποδεικνύει ο δεύτερος βοηθός, ο Μπαμπάς από το σύνδεσμο Αρκαδίας, τον Μιχάλη Παπουτσέ. Ένα offside προκαλεί τις διαμαρτυρίες των οπαδών και των παραγόντων της ομάδας του Ηλιακού Λεχινών. Όμως το offside εκτελείται και κόβει εδώ σε πλάγιο ο Μπίκος για λογαριασμό του Ζακινθιακού. Με το 20 ο Φυτόπλος παίρνει τώρα την μπάλα και ετοιμάζει να εκτελέσει το πλάγιο. Το εκτελεί ο Μπίκος, ξανακόβει, τροφοδοτεί εκεί τον Κωστόπλο. Ο Κωστόπλος χάνει την μπάλα, έρχεται η μπάλα στον Κομιώτη. Ο Κομιώτης βγάζει μια παλιά εκεί για τον Σταμύρη. Αυτό σεντράρει μέσα στην περιοχή μας χωρίς κανένα αποτέλεσμα. Η μπάλα έρχεται στην αγκαλιά του Καβουρά που μαζεύει γρήγορα και τροφοδετεί τον Μπίκο. Ο Μπίκος αλλάζει με τον αρχηγό του, τον Χρήστο, τον Κράγκαρη. Ένα μάτσο, όπως είπαμε, κυρίες και κύριοι, που είναι για την φάση των 16 του κυπέλλου Ερασιτεχνών Ελλάδος. Όποια ομάδα περάσει θα μπει στους 8 του κυπέλλου και θα αντιμετωπίσει τον Ορφέα Σουρωτής, γηπεδούχος. Δηλαδή, αν προκριθεί η ομάδα του Ηλιακού Λεχινών, θα παίξει
και τον επόμενο αγώνα εδώ στα Λεχενά με αντίπαλο τον Ορφέα Σουρωτήσου. Αν προκληθεί η Ζάλιθο, θα παίξει τη Ζάλιθο επίσης με τον Ορφέα Σουρωτήσου. Και έχουμε τώρα ένα παίκτη να είναι κοντά στον γκολ. Ήταν ο Μαρούδας με το 19. Όμως ευτυχώς οι του Ηλιακού καθαρίζουν με τον έμπειρο Χρήστο Κράγκαρη τον αρχηγό τους. Πολύ κοντά στον γκολ. Ο Ζακηθιακός ακριβώς το 5ο προσέκτο λεπτό του αγώνα. Τώρα οι παίκτες Ζακίδου έχουν και πάλι την μπάλα με τον Μπιάζη. Ο Μπιάζης ελίσσεται εκεί στον χώρο του κέντρου, βγάζει μια παλιά εκεί για τον Μαρούδα. Ο Μαρούδας μπαίνει στην περιοχή και ευτυχώς προλαβαίνει ο Καβουράς και παραχωρεί το κόρε, ενώ διαμαρτύρονται σε έντονο ύφος οι παίκτες και οι αναπληρωματικοί της ομάδας του Ηλιακού Λεχενών για αυτή τη φάση απέναντι στον πρώτο βοηθό της σημερινής αναμέτρησης, τον κύριο Αγγελάκο. Και έχουμε τώρα το κόρνερ να εκτελείται και έχουμε το πρώτο γκολ, φίλες και φίλοι, της σημερινής αναμέτρησης από το κόρνερ που εκτελέστηκε λοιπόν απευθείας η κεφαλιά και έχουμε το γκολ από τον Κωστάκη, τον παίκτη της ομάδας της Ζακύνθου. Και βλέπω τώρα τη διετή της αναμέτρησης να διαμαρτύρεται στο συγκεκριμένο στους παράγοντες της ομάδας του Ηλιακού και στον παρατηρητή του σημερινού αγώνα, τον κύριο Τσάμι, κυρία Κυρίου από το σύνδεσμο της Αρκαδίας. Ήταν μια φάση πολύ πολύ αμφισβητούμενη. Και έχουμε τώρα τους παίκτες του Ηλιακού να είναι στη σέντρα, κυρίες και κύριοι. Ακριβώς λοιπόν στο 7ο λεπτό της αναμέτρησης με την κεφαλιά αυτή του Κωστάκη γίνεται το 1-0 για λογαριασμό της Ζακύνθου. Με τους παίκτες τώρα του Ηλιακού να κάνουν το λάθος και μπάλα να βγαίνει πλάγιο για λογαριασμό της ομάδας της Ζακύνθου, που σίγουρα με αυτό το γκολ κόλλει στο 7ο λεπτό που πετυχαίνει ο Κωστάκης. Έχει άλλο αέρα πλέον στην συνέχεια της εκτέλεξης του παιχνιδιού. Τώρα εκτελείται το πλάγιο, ελέγχουν και πάλι τη Ζακύνθου με τον Φυτόπλο. Ο Φυτόπλος βγάζει μια σέντρα σουτ στην απέναντι πλευρά, κόβει εκεί ο Τσαντήλης, όμως ελέγχουν και πάλι τη Ζακύνθου εκεί, οι οποίοι φαίνονται να στέκονται πιο καλύτερα στον αγωνιστικό χώρο. Και έχουμε τώρα ένα offside που παραχωρεί ο Αγγελάκος πάνω στον Μαρούδα. Μια πανομοιότυπη φάση, θα έλεγα, με αυτή που ξεκίνησε τον γκολ τη Ζακύνθου. Τώρα έχουμε τον Κλάδη να ελίσσεται, τον Παπουτσί, ο Παπουτσί στην απέναντι πλευρά τον Χρήστο τον Μουσερή, και ο Μουσερής βγάζει μια σέντρα σουτ μέσα στην περιοχή εκεί, όμως χωρίς κανένα αποτέλεσμα. Ελέγχουν οι παίκτες του Ηλιακού με τον Σπύρο τον Αντωνόπουλο, αυτός βγάζει για τον Κλάδη. Ο Κλάδης, για να δούμε, θα βγάλει τη σέντρα, βγάζει τη σέντρα εκεί για τον Λούρμπα, πέφτει ο Λούρμπας, η μπάλα έρχεται στον Παπουτσί, κοντράρει, ξαναγυρίζει στους παίκτες του Ηλιακού και συγκεκριμένα στον Σπύρο τον Αντωνόπουλο, προσπαθεί να φύγει, χάνει την μπάλα και τώρα οι της Ζακύνθου βγαίνουν στην αντεπίθεση. Για να δούμε, κατά μέτωπο επίθεση εκεί με τον Μαρούδα. Ο Μαρούδας είναι μέσα εκεί στην περιοχή και κάνει την απέκρουση του αγώνα, κυρίες και κύριοι. Ο Καβουράς μέχρι στιγμής ακριβώς στο 10ο λεπτό της αναμέτρησης, στην κατά μέτωπο αυτή επίθεση της ομάδας της Ζακύνθου. Ήταν μια καλή ευκαιρία για τον Ζακυνθιακό στο 10ο λεπτό για να κάνει το 0-2. Μια Ζάλιθο η οποία φαίνεται να στέκεται καλύτερα στον αγωνιστικό χώρο σε αυτά τα πρώτα 10 λεπτά και ιδίως μετά την επίτευξη του γκολ στο 7ο λεπτό από την κεφαλιά εκεί του Κωστάκη. Όπως είπαμε, φίλες και φίλοι, και τώρα έχουμε συνέχεια στο παιχνίδι με τους παίκτες του Ηλιακού εκεί με τον Μουσερή να προσπαθούν να ξεφύγουν. Η διαιτητής, η κυρία Κυρίου από το σύνδεσμο Αρκαδίας, μειώνει ένα φάουλ. Η διαιτητής, η οποία μέχρι στιγμής έχει δεχθεί πολλά παράπονα τόσο από τους παίκτες αλλά και από τους φιλάθλους εδώ, τους λιγοστούς φιλάθλους λόγω του απαγορευτικού της ώρας που γίνεται το παιχνίδι, φίλες και φίλοι, εδώ στο δημοτικό γήπεδο των Λεχενών. Όταν το μάτς ξεκινάει στις 1 το μεσημέρι, καταλαβαίνετε τι κόσμο μπορεί να έχει. Τώρα έχουμε την εκτέλεση του φάουλ. Κόβουν όπως οι παίκτες του Ηλιακού εκεί με τον Μπίκο να ελέγχει και να προσπαθεί να βγει. Μπροστά κάνει μια παλιά για τον Παπουτσί. Δεν περνάει μπάλα. Ελέγχουν εκεί τη Ζακύνθου με τον Βιθούλκα. Ο Βιθούλκας και πάλι εκεί βγάζει την μπάλα για τον Μαρούδα. Ο Μαρούδας προσπαθεί, μάλλον για τον Χαριάτη. Ο Χαριάτης για τον Πιτόπλο. Σέντρα του τελευταίου και η μπάλα καταλήγει απευθείας out για λογαριασμό του Ηλιακού Λεχενών. Με αυτά και με αυτά είμαστε στο 11ο λεπτό της αναμέτρησης και το 0-1 παραμένει από το 7ο λεπτό, έτσι προς διαμορφώθηκε με την κεφαλιά του Κωστάκη.
μετά από την εκτέλεση κόρνερ του Φιτόπουλου. Τώρα έχουμε τους παίκτες του Λιακού να προσπαθούν να περάσουν στην αντεπίθεση. Όμως έρχονται οι Ζακηθινοί και κόβουν με τον Μπιάζη. Ο Μπιάζης για τον σκόρερ της αναμέτρησης, τον Κωστάκη. Ο Κωστάκης βγάζει μια παλιά εκεί για τον Μαρούδα. Μαρκάρονται εκεί ο τελευταίος με τον Χρήστο Γκράγκαρη. Διετής κυρία Κυρίου λέει να συνεχιστεί το παιχνίδι. Έρχεται η μπάλα στον Μπίκο. Ο Μπίκος ελέγχει, προσπαθεί να ξεφύγει εκεί από δύο παίκτες της Ζακύνθου. Διαμαρτύρεται όμως χωρίς κανένα αποτέλεσμα. Κερδίζουν οι παίκτες της Ζακύνθου εκεί με τον προς το παρόν όμως, γιατί ελέγχει ο Σπύρος ο Αντωνόπλος. Μαρκάρεται βέβαια από τον σκόρε της αναμέτρησης τον Κωστάκη. Δίνει για τον Κωστόπουλο. Κωστόπουλος αλλάζει με τον Χρήστο τον Γκράγκαρη στην απέναντι πλευρά για τον Μουσερίκη. Μουσερίς με τη μία θα είναι αδρία να μακάζει τον παίκτη. Τον Παπουτσί αυτός βγάζει για τον Τσαντήλιο. Τσαντήλης για να βγάλει τη σέντρα, βγάζει τη σέντρα. Η μπάλα έρχεται στην περιοχή εκεί και χάνει μια καταπληκτική ευκαιρία ο Θοδωρής ο Λούρμπας μόνος με τον γκολκίπερ της Ζακύνθου, το Μιλωνά, φίλες και φίλοι, ακριβώς στο 12ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Λούρμπας λοιπόν χάνει αυτή την κλασική ευκαιρία να φέρει το μάτι στα ίσια. Ο Ηλιακός, ο οποίος πιέζει για να φτάσει στην ισοφάριση, όμως δεν κάνει τα χατήρια στους παίκτες των Λεχιονών, οι οποίοι είναι και πάλι στην αντεπίθεση με τον Σπύρο τον Αντωνόπουλο να βγάζει μια παλιά εκεί για τον Μπίκο. Ο Μπίκος προσπαθεί να ξεφύγει, μαρκάρεται εκεί από τον Φυτόπουλο για να δούμε θα καταφέρει να ξεφύγει. Δεν καταφέρνει, κερδίζει ο Φυτόπουλος, δίνει για τον Χαριάτη. Ο Χαριάτης ελίσσεται εκεί και βγάζει με τη μία την μπάλα για τον Παραστατίδη. Ο Παραστατίδης εκεί δεν προλαβαίνει την μπάλα, προλαβαίνει ο Καβουράς, ο οποίος διώγει τώρα με τα πόδια για να τροφοδοτήσει έναν συμπαίκτη με τον Μουσερή. Δεν προλαβαίνει ο τελευταίος, κερδίζουν τα Κυρθινή. Τροφοδοτούν τώρα τον Χαριάτη. Ο Χαριάτης όμως λάθος, έρχεται ο Μπίκος, θα προλάβει. Δεν προλαβαίνει ο Μπίκος, όμως οι παίκτες της Ζακύνθου παραχωρούν το πλάγιο, όπως υποδεικνύει ο πρώτος βοηθός αναμέτρησης, ο κύριος Αγγελάκος. Το 1-0 παραμένει για τη Ζακύνθου, φίλοι μου, στο 13ο λεπτό της αναμέτρησης. Και τώρα εκτελείται το πλάγιο από τον Κλάδη για τον Χρήστο τον Γκράγκαρη και αυτός για τον Παπουτσί, ο τελευταίος. Αλλάζει εκεί για τον Δήμο τον Χριστόπουλο, ο Δήμος Χριστόπουλος για τον Χρήστο τον Μουσερή. Και ο Μουσερής ψάχνει να βρει ένα αναμακάριστο συμπαίκτη, φοβοτεί τον Λούρμπα. Ο Λούρμπας δίνει εκεί για τον Παπουτσί, αλλά έρχεται και πάλι στο Λούρμπα. Γίνεται το σουτ και είναι μια καλή στιγμή που χάνει τη δεύτερη καλή ευκαιρία πάλι με τον Λούρμπα. Ο Ηλιακός Λεχιονών, φίλοι μου, να φτάσει στην ισοφάριση ακριβώς το 13ο προς 14ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Ηλιακός, ο οποίος φαίνεται να έχει πεισμώσει μετά το εις βάρος του τέρμα, στο 7ο λεπτό, έτσι πως επετεύθη αυτό το γκολ. Πιέζει, έχει χάσει δύο καταπληκτικές ευκαιρίες με τον Θοδωρή τον Λούρμπα. Όμως η μπάλα δεν του έχει κάνει το χατήρι μέχρι στιγμής και τώρα εκτελείται το ελεύθερο από τον κολκίπερ Μιλωνά για τον Φυτόπουλο. Και ο Φυτόπουλος με τη μία τροφοδοτεί τον Μαρούδα. Όμως η μπάλα έρχεται απευθείας στην αγκαλιά του Καβουρά, ο οποίος διαβάζει τη φάση, βγαίνει, μπλοκάρει τον Κλάδη. Και ο Κλάδης με τη μία τον Λούρμπα. Ο Λούρμπας, για να δούμε, θα προλάβει. Προλαβαίνει ο Λούρμπας και κερδίζει το φάουλ, όπως υποδεικνύει η διαιτής η κυρία Κυρίου. Το φάουλ εκτελείται γρήγορα, όμως η διαιτής έχει διακόψει το παιχνίδι και λέει να εκτελεστεί και πάλι από την αρχή. Και τώρα θα έχουμε λοιπόν την εκτέλεση αυτού του φάουλ από τον Χρήστο τον Μουσερή στο ακριβές σημείο που λέει η διαιτής από την Τρίπολη. Τώρα λοιπόν εκτελείται από τον Μουσερή, μπάλα έρχεται μέσα στην περιοχή, κερδίζει ο Ζακηθινή με το κεφάλι, διώγνει εκεί όπως ο Χαριάτης, η μπάλα ξαναγυρίζει στους παίκτες του Ηλιακού εκεί για τον Σπύρο τον Αντωνόπουλο. Δεν προλαβαίνει ο τελευταίος, όμως κερδίζει ο Τσαντήλης, τροφοδοτεί και πάλι τον Σπύρο τον Αντωνόπουλο που σεντράρει στην περιοχή. Κόβουν όπως οι Τσαντήλοι με τον Κουρετζή όμως και ελέγχουν την μπάλα και προσπαθούν τώρα να βγουν στην αντεπίθεση για να δούμε θα τα καταφέρουν. Γίνεται μια παλιά εδώ για τον Χαριάτη. Όμως χωρίς κανένα αποτέλεσμα κερδίζουν του Ηλιακού με τον Κλάδη. Ο Κλάδης τροφοδοτεί τον Τσαντήλη. Ο Τσαντήλης για τον Σπύρο τον Αντωνόπουλο. Αυτός προσπαθεί να βγάλει μια παλιά εκεί για τον Παπουτσί, όμως δεν περνάει μπάλα. Έρχονται οι Τσαντήλοι με τον Βυθούρκα και παραχωρούν το πλάγιο για λογαριασμό του Ηλιακού Λεχιονών. Με αυτά και με αυτά έχουμε φτάσει στο 15ο λεπτό και κύριε εδώ στα Λεχιονά. Το 0-1 παραμένει από το 7ο λεπτό με την παλιά μετά από εκτέλεση κόρνερ του Κωστάκη. Όμως πριν γίνει το κόρνερ, διαμαρτύρονται και από ό,τι φαίνεται δικαίως οι παίκτες και οι φιλαθλητικοί παράγοντες του Ηλιακού ότι η φάση προήρθε από offside στο ξεκίνημά της. Τώρα έχουμε την εκτέλεση του πλαγίου και ένα φάουλ που υποδεικνύει ο πρώτος βοηθός της αναμέτρησης, ο κύριος Αγγελάκος, για λογαριασμό του Ηλιακού Λεχιονών, το οποίο συμφωνεί και υποδεικνύει και η διαιτής η κυρία Κυρίου από το σύνδεσμο της Αρκαδίας. Τώρα λοιπόν
θα εκτελεστεί το φάουλ, έρχεται η μπάλα μέσα στην περιοχή και έχουμε τον γκολ, φίλες και φίλοι, τον γκολ από τον Παπουτσί. Είναι απευθείας, πρέπει να είναι απευθείας από την εκτέλεση του φάουλ αυτό το γκολ από τον Κλάδη. Ήταν μια υπέροχη εκτέλεση φάουλ και είναι απευθείας από τον Κλάδη. Ένα υπέροχο φάουλ του νεαρού παίκτη που εντάχθηκε φέτος, μάλλον στην μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου, από τον Παναγιακό. Και ο Κλάδης λοιπόν ακριβώς στο 16ο λεπτό της αναμέτρησης φέρνει και πάλι το μάτς στα ίσα. Και έχουμε λοιπόν εδώ στα Λεχενά Ηλιακός Ζάκυνθος 1-1. Μια νέα εξέλιξη λοιπόν παίρνει τώρα το παιχνίδι, με τους παίκτες Ζακύνθου να προσπαθούν να βγουν και πάλι στην αντεπίθεση, όμως χωρίς κανένα αποτέλεσμα, η μπάλα περνά απευθείας out. Ένα out που θα εκτελεστεί γρήγορα γρήγορα τώρα και θα δοθεί συνέχεια στο παιχνίδι από τον αρχηγό του Ηλιακού και μόνιμο εκτελεστή των στημένων φάσεων, τον Χρήστο Γκράκαρη. Κερδίζει και την κεφαλιά στον χώρο της μεσαίας γραμμής οι παίκτες του Ηλιακού, όμως δεν προλαβαίνει την μπάλα στην παλιά που γίνεται ο Λούρμπας εκεί, αφού μαρκάρεται από τον Διάζ. Και οι παίκτες Ζακύνθου προσπαθούν να βγουν μπροστά εκεί, όμως ελέγχει ο Δήμος ο Χριστόπουλος προς το παρόν, γιατί η μπάλα έρχεται στο Μαρούδα. Όμως καθαρίζει τη φάση ο πανταχού παρόν Χρήστος Κράκαρης και τώρα ελέγχουν οι του Ηλιακού με τον Μπίκο. Για να δούμε, θα προλάβει ο Μουσαρης, δεν προλαβαίνει, παραχωρεί το φάουλ πάνω στον Φυτόπουλο σύμφωνα με την απόφαση της κυρίας Κυρίου. 1-1 λοιπόν εδώ στα Λεχενά, φίλοι μου, 17ο λεπτό βρισκόμαστε τώρα, με τα δύο με γρήγορα γκολ που είχαμε στο 7ο λεπτό με την κεφαλιά του Κωστάκη από κόρνερ και στο 16ο με το απευθείας φάουλ του Κλάδη. Τώρα οι Ζακυνθινοί είναι έξω από την περιοχή της ομάδας του Ηλιακού, κάνουν ένα σούτ εκεί με τον Παραστατίδη. Ευτυχώς όμως για τον Ηλιακό η μπάλα περνάει πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Καβουρά. Ήταν μια καλή στιγμή, πήγε να κρεμάσει τον τερματοφύλακα της ομάδας του Ηλιακού. Ο πρώτος σκόρερ της Ζακύνθου, ο Παραστατίδης, και τρίτος σκόρερ στο φετινό πρωτάθλημα της ΔΕΛΤΑ Εθνικής Κατηγορίας στον έκτο όμιλο. Αφού θα πρέπει να θυμίσουμε ότι τόσο ο Ηλιακός Λεχενών όσο και η Ζάκυνθος βρίσκονται στον ίδιο όμιλο, στον έκτο δηλαδή όμιλο της ΔΕΛΤΑ Εθνικής Κατηγορίας. Φέτος έχουν αναμετρηθεί δύο φορές για το πρωτάθλημα και τις δύο φορές η Ζακυνθινή ομάδα έχει κερδίσει. Τόσο μέσα στη Ζάκυνθο, όσο και μέσα εδώ στα Λεχενά. Η ομάδα της Ζακύνθου έχει πάρει την νίκη. Στα αξιοσημείωτα να αναφέρουμε ότι στο παιχνίδι, μάλιστα εδώ της, του γηπέδου των Λεχενών, ο Θοδωρής Λούρμπας αστόχησε σε πέναλτι στα τελευταία λεπτά του αγώνα και έτσι δεν μπόρεσε να χαρίσει ούτε ένα βαθμό στην ομάδα του για λογαριασμό του Ηλιακού Λεχενών. Τώρα οι παίκτες Ζακύνθου είναι και πάλι στην αντεπίθεση με τον Κωστάκη που βγάζει μια μακρινή παλιά εκεί. Παίζουν πολύ το σύστημα των αντεπιθέσεων οι παίκτες της Ζακύνθου. Τώρα έχουμε ένα φάουλ που σημειώνει η διαιτήση από την Τρίπολη για λογαριασμό της ομάδας του Ζακυνθιακού. Ένα φάουλ που θα φέρει πολύ κόσμο μέσα στα καρέ του Καβουρά, ο οποίος Καβουράς δίνει οδηγίες στους συμπαίκτες του που να στηθούν και βλέπω πάρα πολλούς παίκτες εκεί για λογαριασμό της Ζακύνθου. Θα εκτελεστεί τώρα το φάουλ. Βλέπω εκεί να είναι και ο Μιώτης, βλέπω να είναι και ο Κουρετζής και ο Βιθούλκας. Γίνεται εκτέλεση και έχουμε την μπάλα να περνά ευτυχώς steers out από το κάθε δοκάρι της εστίας του Καβουρά, ο οποίος προς το παρόν έδειξε να ανησυχεί. Όμως η μπάλα πέρασε out και τώρα ηρεμούν οι παίκτες του Ηλιακού και βγαίνουν μπροστά για να δεχτούν την μπάλα μετά την εκτέλεση του ελεύθερου από πλευράς του goalkeeper Καβουρά. Έχουμε φτάσει, φίλοι μου, στο 20ο λεπτό εδώ στο δημοτικό γήπεδο των Λεχενών. Ηλιακό Λεχενών Ζάκυνθος 1-1 με τα γκολ στο 7ο λεπτό του Κωστάκη και στο 16ο λεπτό με το απευθείας τίμημα φάουλ του Κλάδη. Παρότι στην μπάλα μπήκε και ο Παπουτσής, αλλά δεν φαίνεται να την έχει βρει. Το γκολ φυσικά χρεώνεται στον Κλάδη και τώρα η του Ηλιακού είναι και πάλι στην αντεπίθεση με τον Παπτσί να βγάζει μια παλιά εκεί. Όμως η μπάλα έρχεται απευθείας στην αγκαλιά του goalkeeper Μιλωνά, ο οποίος γρήγορα γρήγορα με τα πόδια ψάχνει να βρει έναν συμπαίκτη. Όμως κακό κοντρόλ από τους παίκτες του Ηλιακού και συγκεκριμένα από τον Μουσερή. Έρχεται η μπάλα και πάλι στους παίκτες της Ζακύνθου και συγκεκριμένα στον Παραστατίδη, ο οποίος κάνει το φάουλ πάνω στον Μουσερή. Ο Παραστατίδης, ένας πολύ καλός σκόρερ της ομάδας της Ζακύνθου και του έκτου ομίλου της ΔΕΛΤΑ Εθνικής Κατηγορίας. Συναγωνίστηκε για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα τόσο με τον Θοδωρή τον Λούρμπα
που είναι πρώτο σκόρερ φέτος στον Όμιλο, όσο και με τον Τύριο τον Παναγιωτακόπλο του Πάου Βάρας που είναι στη δεύτερη θέση για την πρωτιά στον πίνακα το σκόρερ. Όμως βοήθησε πάρα πολύ, θα έλεγα, την ομάδα της Ζακύνθου στην φετινή καταπληκτική πορεία που έχει κάνει στον έκτο όμιλο της ΔΕΛΤΑ Εθνικής, αφού η Ζακύνθος βρίσκεται αυτή τη στιγμή και μία αγωνιστική πριν το τέλος του πρωταθλήματος στην τρίτη θέση βαθμολογίας και εκεί θα τερματίσει, αφού είναι πολύ μπροστά από τον τέταρτο της βαθμολογίας που είναι ο ΠΑΟ Βάρδας. Μία ομάδα της Ζακύνθου που στα πρώτα παιχνίδια θα πρέπει να σημειώσουμε, κυρίες και κύριοι, ότι στάθηκε πολύ καλά στο πρωτάθλημα και πρωταγωνίστησε μέχρι ένα ορισμένο χρονικό σημείο. Από εκεί και πέρα δεν μπόρεσε να ακολουθήσει τα δύο μεγαθύρια του ομίλου, τον Μεσσηνιακό και τον Πανεγιάλιο, που πραγματικά δουλεύοντας σε επαγγελματική βάση ξεχώρισαν κυρίως από το τέλος του πρώτου γύρου. Όμως και πάλι στον αγώνα με τον Σπύρο τον Αντωνόπλο να προσπαθεί να βγάλει μια παλιά για τον Τσαντίλη. Κόβουν και όπως οι της Ζακύρθου με τον Βιδούλκα και προσπαθούν να περάσουν τώρα στην αντεπίθεση με τον Σταμύριο. Ο Σταμύρης αλλάζει εκεί με τον Κωστάκη. Φωνάζει ο προπονητής της ομάδας της Ζακύρθου, ο Αλέκος από Παγιοργίου, ένας παλιός παίκτης του Απόλλωνα της Αθήνας και άλλων ομάδων και της Α' Εθνικής κατηγορίας. Τώρα εκτελεί το πλάγιο για λογαριασμό του Ηλιακού. Δεν προλαβαίνει ο Μπίκος. Ο Μπίκος, ο οποίος μαρκάρεται εκεί από τον Μπιάζη, ελέγχουν οι παίκτες της Ζακύρθου και δίνουν την μπάλα με τον Φυτόπλο. Ο Φυτόπλος κερδίζει το φάουλ από τον Τσαντίλη. Και βλέπω τώρα τη διαιτή της αναμέτρησης, την κυρία Κυρίου, να βγάζει την πρώτη κίτρινη κάρτα στο σημερινό παιχνίδι πάνω στον Γιώργο Τσαντίλη. Θα έλεγα αυστηρή κίτρινη κάρτα, αφού έχουν γίνει και άλλα χειρότερα μαρκαρίσματα και δεν έχει δείξει τίποτα. Βέβαια, στην κρίση της είναι. Τώρα σημειώνει την κίτρινη που παρεχώρησε πάνω στον παίκτη του Κυριακού Λεχινών, τον Γιώργο τον Τσαντίλη. Και έχουμε τώρα την εκτέλεξη του παιχνιδιού με τον Φυτόπλο να βγάζει μια μπαλιά στην απέναντι πλευρά εκεί για τον Σταμύρη, όμως χωρίς κανένα αποτέλεσμα, δεν προλαβαίνει ο τελευταίος την μπάλα, η οποία καταλήγει πλάγιο. Βέβαια το ακατάλληλο της ώρας, κυρίες και κύριοι, αφού η ζέστη, θα έλεγα, έχει φουντώσει στο χρονικό σημείο που γίνεται το παιχνίδι, δεν βοηθάει και τόσο πολύ στο να γίνει ένα καλύτερο ποιοτικά επίπεδο παιχνίδι. Βέβαια, για λόγους συγκοινωνιακούς, από ό,τι μας είπαν οι παράγοντες της Ζακύρθου πριν την έναρξη του αγώνα, ζήτησαν να παίξουν σε αυτό το χρονικό διάστημα. Ναι, το μάτς αρχικά είχε προγραμματιστεί για τις 4.30 και όχι για τις 1 το μεσημέρι που γίνεται αυτή τη στιγμή. Σημασία έχει ότι το μάτς γίνεται κάτω από αυτές τις συνθήκες, με τους παίκτες να προσπαθούν να σταθούν αξιοπρεπώς στο γήπεδο και τον Χρήστο τον Κράκαρ, έναν αυτός τώρα που ελέγχει και προσπαθεί να βγάλει με τη μία εκεί για τον Παπουτσί. Ο Παπουτσής κερδίζει την μπάλα, προσπαθεί να ξεφύγει εκεί από τους Ζακυνθινούς. Έρχεται και κόβει ο Βιθούλκας όπως και έχουμε τώρα ένα φάουλ για λογαριασμό του Ηλιακού πάνω στον Θοδωρήτο Λούρμπα. Όπως υποδεικνύει η διαιτήση, κυρία Κυρίου, εκτελείται το φάουλο γρήγορα. Έρχεται η μπάλα εκεί για τον Λούρμπα. Δεν προλαβαίνει ο Λούρμπας. Κόβουν όπως οι Ζακυνθινοί με το κεφάλι και λέγουν τώρα με το Σταμύρη. Ο Σταμύρης προσπαθεί να βγάλει μια παλιά εκεί για τον Παρασταντίδη, ο οποίος παίζει, είναι ο μοναδικός φουνταριστός, θα έλεγα, παίκτης της Ζακύνθου. Ελέγχουν τώρα οι του Ηλιακού και προσπαθούν να τροφοδοτήσουν τον Μουσερή, όμως γυρίζουν την μπάλα στον τερματοφύλακά τους οι παίκτες της Ζακύνθου, συγκεκριμένα με τον Σταμύρη. Τώρα προσπαθούν να βγουν στην αντεπίθεση εκεί με τον Μπιάζη. Ο Μπιάζης βγάζει μια παλιά εκεί για τον Παραστατίδη. Ο Παραστατίδης προσπαθεί να βρει κάποιο συμπαίκτη, όμως δεν υπάρχει κανείς μέσα στην περιοχή του Ηλιακού Λεχινών. Ελέγχουν οι παίκτες της ομάδας του Ηλιακού με τον Κλάδη, τον σκόρερ μέχρι στιγμής των Λεχινών. Και έχουμε τώρα ένα πλάγιο που παραχωρεί ο Φυτόπλος για λογαριασμό της ομάδας της Ζακύνθου, ακριβώς στο 25ο λεπτό της αναμέτρησης. Ενώ το 1-1 παραμένει εδώ στα Λεχινά, φίλες και φίλοι, με τον Καβουρά να ελέγχει την μπάλα τώρα και να την βγάζει πλάγιο μετά το γύρισμα που του έκανε ο Σπύρος ο Αντωνόπλος. Πρώτου κινδύνου που λέγεται Παραστατίδης, δεν θα μπορούσε να κάνει τίποτα άλλο ο Σάκης ο Καβουράς. Έτσι λοιπόν παραχώρησε το πλάγιο παρά τις διαμαρτυρίες του τεχνικού της ομάδας των Λεχινών, του Δημήτρη Κουρή, που θέλει την πρόκριση, όπως μας έλεγε πριν την έναρξη του αγώνα. Και γιατί να μην τη θέλει, αφού η ομάδα έκανε μια πολύ καλή πορεία στο φετινό πρωτάθλημα, προέρχεται από μια μεγάλη νίκη πριν το Πάσχα, φίλοι μου, μέσα στο Αίγιο, επί του Πανεγιάλιου με σκορ 2-1, που του έδωσε την οριστική παραμονή
και την ανανέωση του εισιτηρίου για την επόμενη χρονιά στο πρωτάθλημα της Δέλτα Εθνικής Κατηγορίας. Βέβαια, υπάρχει ένα ακόμα παιχνίδι την τελευταία αγωνιστική εδώ στα Λεχενά με την Αστραπή Ψεροφαγιού, ένα διάφορο πλέον παιχνίδι. Και έτσι τώρα το βάρος όλο έχει πέσει στο κύπελλο Ραστεχνών, όπου ο Ηλιακός θέλει να προχωρήσει ακόμα περισσότερο. Και γιατί να μην προχωρήσει ο Ηλιακός, αφού στην περασμένη φάση του κυπέλου απέκτησε μέσα στην Τρίπολη μια μεγάλη ομάδα που παίζει φέτος στη Δέλτα Εθνική Κατηγορία. Τον Αστέρα Τρίπολης, ο οποίος είναι ο πρωταθλητής του ομίλου της Πελοποννήσου, με μεγάλη διαφορά κέρδισε την άλλη. Ένας Αστέρας Τρίπολη με παίκτες Α εθνικής κατηγορίας. Όμως ο Ηλιακός μέσα στην Τρίπολη τον κέρδισε με 2-1, τον απέκτησε και πέρασε αυτός στην σημερινή φάση του κυπέλου με αντίπαλο τη Ζάγηθο. Ενώ στον πρώτο γύρο είχε αποκλείσει εδώ στα Λεχενά την ομάδα του Μιλτιάδη με σκορ 5-2. Παρότι ο Μιλτιάδης είχε προηγηθεί με 2-0. Έτσι λοιπόν ο Ηλιακός βρέθηκε σήμερα στην τρίτη φάση του κυπέλου με αντίπαλο την Ζάκηθο. Και μια Ζάκηθο η οποία τώρα είναι στην αντεπίθεση εκεί με τον Σταμίριο. Ο Σταμίριος τροφοδοτεί τον Κομιώτη. Ο Κομιώτης είναι μέσα στην περιοχή. Θα προσπαθήσει να βγάλει μια μπαλιά και έρχονται εκεί όπως οι παίχτες του Ηλιακού και παραχωρούν το corner, φίλοι μου, σύμφωνα με την υπόδειξη της διετής σημερινής αναμέτρησης. Ένα corner που θα φέρει σίγουρα πολύ κόσμο μέσα στα καρέ της ομάδας των Λεχενών. Ακριβώς το 27ο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου. Από μια τέτοια φάση, από ένα corner δηλαδή, προήρθε το πρώτο γκολ της ομάδας των Λεχενών. Τώρα το Ζακίνθου, τώρα εκτελείται το corner, όμως η μπάλα είναι έξω από την περιοχή, γυρίζει εκεί, όμως κερδίζουν όπως οι παίκτες του Ηλιακού και βγάζουν. Έρχεται τώρα εκεί ο Φυτόπουλος να βγάλει μια μακρινή παλιά, χωρίς όμως κανένα αποτέλεσμα. Η μπάλα καταλήγει απευθείας out για λογαριασμό της ομάδας του Ηλιακού. Τώρα έχουμε μία ακόμα κίτρινη που δείχνει η διαιτής της σημερινής αναμέτρησης στον αρχηγό της ομάδας της Ζακίνθου, τον Κουρετζή, με το νούμερο 6. Προφανώς κάτι είπε και κάποια διαμαρτυρία ο Κουρετζής, ο αρχηγός της Ζακίνθου, που είναι και λίμπερο στην ομάδα της Ζακίνθου, έχει δεύτερη κίτρινη στο σημερινό παιχνίδι. Ένα παιχνίδι το οποίο συνεχίζεται με τον Κλάδη να προσπαθεί να περάσει μια παλιά εκεί για τον Παπουτσί, το σκόρε της ομάδας των Λεχενών. Ο Κλάδης τροφοδοτεί τον Σπύρο τον Αντωνόπουλο και ο Σπύρος Αντωνόπουλος ελίσσεται εκεί. Για να δούμε, θα γυρίζει την μπάλα και πάλι στον Κλάδη. Κλάδης και πάλι για τον Σπύρο τον Αντωνόπουλο και ο Σπύρος Αντωνόπουλος για τον Μπίκο. Ο Μπίκος λάθος μεταβίβαση. Ο Μπίκος, ο οποίος δεν βρίσκεται σε καλή μέρα στο σημερινό παιχνίδι, φαίνεται να είναι λίγο αγχωμένος. Για να δούμε. Τώρα κερδίζουν οι παίκτες του Ηλιακού με τον Κλάδη και τροφοδοτούν εκεί τον Λούρμπα. Λούρμπας δεν μπορεί να περάσει εκεί. Κόβει με το κεφάλι ο Μπιάζης. Για να δούμε εκεί. Προσπαθεί να υποφεληθεί ο Τσαντήλης. Έρχεται όμως ο αρχηγός της ομάδας της Ζακίνθου, Κουρετζής, τροφοδοτεί τον Κωστάκη και ο Κωστάκης τον Σταμίρη. Και ο Σταμίρης με τη μία για τον Παραστατίδη. Ο Παραστατίδης είναι έξω από την περιοχή. Βγάζει μια παλιά εκεί για να συμπέκτου. Για να δούμε. Γίνεται πάλι μια σέντρα σούτ εκεί στην περιοχή, όμως χωρίς κανένα αποτέλεσμα, αφού η μπάλα καταλήγει απευθείας out για λογαριασμό των Λεχενών. Ενώ φωνάζει στους παίκτες του ο τεχνικός της ομάδας της Ζακίνθου, ο κύριος Παπαγεωργίου. Είμαστε τώρα στο 21ο λεπτό της σημερινής αναμέτρησης, το πρώτο ημίχρονο φυσικά. Το 1-1 παραμένει. Και βέβαια ο λίγος κόσμος που έχει έστω το λόγο του ακατάλληλου, επαναλαμβάνω, της ώρας, προσπαθεί να προφυλαχθεί από τη ζέστη. Η ζέστη, η οποία θα έλεγα είναι σε υψηλό επίπεδο, άλλωστε τέτοια ώρα δύσκολο να παίξει μπάλα κανείς, όσο και αν προσπαθεί. Τώρα το μάτι συνεχίζεται με τους παίκτες Ζακίνθου να ελέγχουν την μπάλα με τον Μπιάζη. Ο Μπιάζης αλλάζει εκεί με τον Σταμίδη. Ο Σταμίδης βγάζει μια παλιά για τον Παραστατίδη, όμως κερδίζουν του Ηλιακού. Με το βήμα του Χριστόπουλου τροφοδοτεί τον Μπίκο και ο Μπίκος προσπαθεί να ξεφύγει εκεί, όμως η μπάλα κοντράρει. Προς το παρόν έρχεται στον Τσαντήλη, ο οποίος κερδίζει. Ο Τσαντήλης προσπαθεί να ξεφύγει εκεί, ελίσσεται εκεί από και κερδίζει το φάουλ από τον Χαριάτη. Ένα φάουλ το οποίο εκτελείται από το Μωσερή. Η μπάλα έρχεται στην περιοχή, όμως χωρίς κανένα αποτέλεσμα, καταλήγει απευθείας πάνω από το δοκάρια του goalkeeper Μίλωνα, που δεν ανησυχεί ιδιαίτερα. Με αυτά και με αυτά λοιπόν είμαστε το 30 λεπτό του πρώτου ημιχρόνου. Το 1-1 παραμένει εδώ στα Λεχενά. Με τον τεχνικό τώρα του Ηλιακού, τον Δημήτρη τον Κουρή, να δίνει οδηγίες στους συμπαίκτες του και να τους αλλάζει και θέσεις από ό,τι βλέπουμε. Έφερε εδώ στην αριστερή πλευρά τον Μουσερή, πέρασε στην δεξιά πλευρά τον Μπίκο. Τώρα ο Δήμος ο Χριστόπουλος ελέγχει, μπάλα έρχεται στον Μουσερή. Και ο Μουσερής τροφοδοτεί εκεί τον Μιχάλη τον Παπουτσί. Προσπαθεί να ξεφύγει ο Παπουτσής, ζητάει για το φάουλ, δεν το δίνει η κυρίου.
Τώρα οι ζητήσει του Ελέγχου την μπάλα προ το παρόν, ο Τσαντίλη με το κεφάλι κερδίζει. Όμω χωρί κανένα αποτέλεσμα η μπάλα καταλήγει στον Κουρεντζή, τον αρχηγό. Αλλάζει αυτό με τον Κωστάκη. Κωστάκη και πάλι βγάζει στην απέναντι πλευρά για τον Σταμίρη. Ο Σταμίρη, για να δούμε, θα επιχειρήσει τη σέντρα. Επιχειρεί μια σέντρα σούτ εκεί για τον Παραστατίδη και ο Παραστατίδη κάνει μια καλή ευκαιρία, κυρίε και κύριοι, ακριβώ το 31 για να κάνει το 1-2 για λογαριασμό τη ομάδα τη. Ζάκη, δεύτερο γκολ. Λίγο κόσμο που πάει στο σημερινό παιχνίδι από του παίκτε του Ηλιακού. Ελέγχουν τώρα με τον Μπίκο οι παίκτε των Λαχιών προ το παρόν όμω, γιατί χάνουν την μπάλα εκεί από τον Μαρούδα. Και ο Μαρούδα τροφοδοτεί τον Κωστάκη, ο τελευταίο τον Σταμίρη, ο οποίο προωθείται και βγάζει σέντρε επικίνδυνε εκεί για το κεφάλι του Παραστατίδη. Κερδίζουν του Ηλιακού εκεί με τον Μουσερίου. Μουσερίου μαρκάρεται από τον Χαριάτη. Μουσερί προσπαθεί να περάσει την μπάλα, ελέγχει ο Φυτόπουλο. Νούμερο 20, μαρκάρεται εκεί από τον Παπουτσί και από τον Κλάδη. Κερδίζει ο Κωστάκης, γυρίζει την μπάλα πίσω για τον Κουρετζή και ο Κουρετζής αλλάζει στην απέναντι πλευρά για τον Σταμίρη. Ο Σταμίρης εκεί με τον Κωστάκη, Κουρετζής και πάλι. Ο λίμπερο της ομάδας της Ακίθου προωθείται, ψάχνει να βρει έναν αμακάριστο συμπαίκτη, τροφοδοτεί τον Χαριάτη. Ο Χαριάτης για τον Παραστατίδη, ο Παραστατίδης για τον Φυτόπουλο, παρεβαίνει όμως ο Μουσερίς, η μπάλα έρχεται εκεί στον Παπουτσί, προσπαθεί να κερδίσει, χάνει την κόντρα από τον Βιθούλκα και ο Βιθούλκας αλλάζει εκεί για τον Παραστατίδη, ο Παραστατίδης βγάζει για τον Φυτόπουλο, για να δούμε, ο Φυτόπουλος προσπαθεί να βγάλει μια σέντρα στούτο, όμως δεν μπορεί να βγάλει τη σέντρα, κοντράρει μπάλα εκεί, κερδίζουν του Ηλιακού με τον Δήμο τον Χριστόπουλο και ο Παπουτσής βγάζει για τον Μουσερί. Για να δούμε, ο Μουσερίς τροφοδοτεί τον Τσαντίλη. Ο Τσαντίλης προσπαθεί να πει εκεί, φίλες και φίλοι, ανατρέπεται. Βέβαια δεν υπάρχει περίπτωση πέναλτι. Η ανατροπή έχει γίνει καθαρά έξω από την περιοχή. Κερδίζει το φάουλ. Για να δούμε αν ο διαιτητής δείξει κάποια κάρτα στον παίκτη της ομάδας της Ζακύνθου. Δεν βγάζει κάρτα η διαιτητής της σημερινής αναμέτρησης. Δεν βλέπω να βγάλει κάποια κάρτα απέναντι στον παίκτη της Ζακύνθου. Δεν ξέρω τι θα δείξει η διαιτητής. Δέχεται τις διαμαρτυρίες πάντως, είναι γεγονός, των παικτών του Ηλιακού Λεχενών, αλλά και των φιλάθρων και του πάγκου της ομάδας του Ηλιακού. Είναι μια φάση που σίγουρα θα έπρεπε να βγάλει έστω, αν όχι κόκκινη, τουλάχιστον την κίτρινη πάνω στον παίκτη της ομάδας της Ζακύνθου, τον αρχηγό τον Κουρετζή. Όμως η διαιτητής από την Τρίπολη δεν βγάζει καμία κάρτα στο συγκεκριμένο παιχνίδι και συγκεκριμένη φάση, σε σηκώντας, θα έλεγα, τους πάντες εδώ στα Λεχένα. Ήταν μια περίπτωση, φίλοι μου, κατά μέτωπο επίθεση του Γιώργου του Τσαντίλη. Ήταν μια, θα έλεγα, μια τετατέτ ευκαιρία. Αν έμπαινε ο Τσαντίλη μέσα στην περιοχή, σίγουρα ήταν φάτσα με τον γκολ. Τελικά περνάει απαρατήρητο αυτό, ούτε κάρτα, ούτε κίτρινη από την διαιτητή, από την Τρίπολη, η οποία δεν τα έχει πάει καλά. Τώρα εκτελείται το φάουλ και από τον Παπουτσί. Πάλα κοντράρι, έρχεται και πάλι στο Παπουτσί και χάνεται μια καταπληκτική ευκαιρία εκεί από τον Μουσερί. Φίλες και φίλοι, στο συγκεκριμένο παιχνίδι, μα όχι, το Σπύρο τον Αντωνόπουλο, η μπάλα όμως κοντράρι και έχουμε τώρα το κόρνερ για λογαριασμό της ομάδας του Ηλιακού, όπως υποδεικνύει βοηθός και διαιτής της σημερινής αναμέτρησης. Διαιτής η κυρία Κυρίου, η οποία έχει αμφισβητηθεί σε πάρα πολλές φάσεις. Είμαστε ακριβώς στο 35ο λεπτό της σημερινής αναμέτρησης. Τώρα λοιπόν θα εκτελεστεί αυτό το corner για λογαριασμό της ομάδας του Ηλιακού με τους παίκτες να παίρνουν θέση μέσα στα καρέ του goalkeeper Μιλωνά. Φίλοι μου, μια άγρια εξέλιξη στο παιχνίδι στα αυτά τα τελευταία λεπτά. Τώρα εκτελείται το corner, έρχεται η μπάλα στην περιοχή και έχουμε ένα ακόμα corner που παραχωρεί ο Φυτόπουλος για λογαριασμό της ομάδας της του Ηλιακού. Η διαιτητής δέχεται ακόμα τις διαμαρτυρίες των παικτών του Ηλιακού, τόσο του Μουσερί όσο και του Λούρμπα αλλά και του Δήμου του Χριστόπουλου. Τώρα ηρεμούν τα βλέμματα για να εκτελεστεί το κόρνερ. Εκτελείται, έρχεται η μπάλα μέσα στην περιοχή εκεί. Κερδίζουν όπως η της Ζακύνθου με τον Κωστάκη. Όμως ο Παπουτσής καθαρίζει και τη φάση. Η μπάλα έρχεται στον Τσαντίλη. Ο Τσαντίλης κάνει μια σέντρα σουτ χωρίς κανένα αποτέλεσμα. Η μπάλα καταλήγει out για λογαριασμό της ομάδας των. Τι Ζακύνθου, φίλοι μου. Αυτά και με αυτά λοιπόν είμαστε στο 36ο λεπτό της σημερινής αναμέτρησης. Το 1-1 παραμένει εδώ στην στα Λεχενά, με τους δύο προπονητές να δείχνουν τις συμβουλές τους παίκτες τους. Τι τώρα
Ετοιμάζεται να συνεχιστεί το παιχνίδι με τον Μιλωνά, τον goalkeeper της ομάδας της Ζαγκύρισσας, να παίρνει την μπάλα και να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Ενώ εξακολουθούν να υπάρχουν οι διαμαρτυρίες για αυτή την φάση της ανατροπής του Γιώργου του Τσαντήλη. Μια ανατροπή που βέβαια ήταν έξω, σωστά υπόδειξη του φάουλ, από εκεί πέρα χώραγε σίγουρα, αν όχι κόκκινη, τουλάχιστον την κίτρινη κάρτα. Όμως δεν την έδωσε η κυρία Κυρίου.